Η Λευκορωσία και η Τουρκία αναπτύσσουν συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, δήλωσε ο Λευκορώσο Υφυπουργό Εξωτερικών Ευγέννη Ετσάκοβ, καθώ μίλησε σε εκδήλωση στο Μίνσκ στι 28 Οκτωβρίου για τον εορτασμό τη 99η επαιτίου από την ανακήρυξη τη δημοκρατία τη Τουρκία. Ο Ευγέννη Ετσάκοβ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επέτειου απο την ανακηρυξη τη δημοκρατια τη τουρκια ο αξιοποίηση του δυναμικού των σχέσεων Λευκορωσία και Τουρκία, ιδίω στον οικονομικό τομέα, θα συμβάλλει πλήρω στην ενίσχυση των δεσμών φιλία μεταξύ τη Δημοκρατία τη Λευκορωσία και τη Δημοκρατία τη Τουρκία. Εν τω το μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία και η Ουκρανία πίεσαν να εφαρμόσουν μια συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα και συμφώνησαν σε ένα σχέδιο διαμετακόμιση τη Δευτέρα. Για 16 πλοία να προχωρήσουν παρά την αποχώρηση τη Ρωσία από το σύμφωνο που επέτρεψε την εξαγωγή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων στι παγκόσμιε αγορέ. Ω απάντηση, η Ρωσία ξεκίνησε ένα ναυτικό αποκλεισμό στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντα ότι κανένα πλοίο δεν θα περνάει χωρί να επιθεωρείται. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψαν τη Ρωσία να επανεξετάσει την αποφασή τη. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε το Σάββατο την κίνηση τη Ρωσία καθαρά εξωφρενική και είπε ότι θα αυξήσει την πείνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα είπε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε νωρί στο στόλο τη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε Σεβαστούπολη, με 16 μη επανδρομένα αεροσκάφη και ότι οι ειδικοί του Βρετανικού ναυτικού βοήθησαν στο συντονισμό αυτού που αποκάλυψε τρομοκρατική επίθεση. Η Βρετανία αρνήθηκε τον ισχυρισμό. Η Ρωσία είπε ότι απέκρουσε την επίθεση, αλλά ότι τα πλοία που στόχευαν συμμετείχαν στη διασφάλιση του διαδρόμου σιτηρών από τα λιμάνια τη Μαύρη Θάλασσα τη Ουκρανία. Η Ουκρανία ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ο Ουκρανικό στρατό υποστήριξε ότι οι ίδιοι οι Ρώσοι μπορεί να ήταν υπεύθυνοι για τι εκρήξει. Η Γαλλία έχει προτείνει μια άλλη επιλογή για να βοηθήσει τι μεταφορέ. Εργαζόμενοι για να επιτρέψει στην Ουκρανία να εξάγει τρόφιμα μέσω χεσαίων οδών και όχι από τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω Πολωνία ή Ρουμανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος Υπουργό Γεωργία μετά την αποχώρηση τη Ρωσία από μια κρίσιμη εξαγωγική συμφωνία εν μέσω του πολέμου με την Ουκρανία. Ψάχνουμε να δούμε αν δεν μπορεί να περάσει από τη Μαύρη Θάλασσα να μπορεί να περάσει μέσω χεσαίων οδών, ιδίω κοιτάζοντα χεσέ διαδρομέ μέσω Ρουμανία και Πολωνία. Είπε ο Υπουργό Γεωργία Μάρκ Φεσνεάου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.